Κυρία Μανολάκου, θέλω να ακούσω και εσάς. Είδατε αυτή την έρευνα, νομίζω δεν είναι εκεί. Αυτή είναι σημερινή βέβαια, αλλά μας και κυκλοφορούν διάφορες έρευνες που αυτό είναι το βασικό τους έβριμα, έτσι, αυτό που είδαμε και σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτά που βάζουν είναι βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή το πρώτο είναι η διατροφή. Να ζήσει, να τρέφεται, να αναπαράγει τη δύναμή του, να μπορεί... Όμως δυσκολεύεται. Και το λέω με την έννοια γιατί και άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν κόψει από τη διατροφή τους στην κυριολεξία. Η κατανάλωση έχει πέσει, ωστόσο τα κέρδη στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχει ανέβει. Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Τα σούπερ μάρκετ, αυτές οι αλυσίδες είναι από τις 10-15 πλουσιότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι είναι. Ή στο ενεργειακό, όταν υπάρχει ο ειδικός φορός κατανάλωσης και ο ΦΠΑ... Θα μπορούσε εκεί να το απαλύνει η κυβέρνηση για να μπορεί να μετακινεί τώρα να πάει στη δουλειά του, δηλαδή. Φυσικά. Αυτό εδώ έδωσε τα διόδια, έδωσε την Αττική Οδό στην Τέρνα. Τη στιγμή που είχε αποσβεστεί η Αττική Οδός. Δηλαδή είναι πολύ κοστοβόρο, ξέρετε, να συντηρηθεί αυτό το έργο, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ το έχω ψάξει λίγο. Και ανθρώπους που ξέρουν και που κοστολόγια και τα λοιπά, και μάλιστα και κάποιες μεγάλες εταιρείες θέλαν να μπουν μέσα, δεν μπήκαν στο τέλος. Είναι ένας οδικός άξονας πολύ χρήσιμος, αναμφίβολα, και καλοσυντηρημένος. Ναι, ήταν και αυτή την έννοια, και με αυτή την έννοια, και με αυτή την έννοια... Να πέσουν οι τιμές, λέω εγώ. Κανονικά θα έπρεπε να μειωθούν. Τώρα, μπορεί να πήρανε 3,3 δις, αλλά ο ιδιώτης που το παίρνει θα βγάλει πάνω από 60 δις. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή... Για να καταλάβω με τα δικά του νούμερα. Άλλο είναι τα ιατρικά έξοδα επίσης. Υγεία. Είναι υγεία. Και αυτό ένα. Μα όταν τα φάρμακα, μία πλειάδα φαρμάκων αυξήθηκε 446% και οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι που τα κάνουν χρήση, ή όταν δαπάνες πια βάζεις το χέρι στην τσέπη, βεβαίως είναι. Ή γιατί δεν είναι βασική ανάγκη να βρεθείς με τους φίλους σου, η ψυχαγωγία. Βασική ανάγκη του ανθρώπου είναι. Όμως το ερώτημα είναι γιατί δυσκολεύεται ο κόσμος. Εάν δείτε ποια απεργούν αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, μιλάω για τους λιμενεργάτες, για τους ναυτεργάτες, για τους εκπαιδευτικούς, για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, 23 αύριο, τι βάζουν σαν πρώτο? Αύξηση μισθών. Το βασικό είναι αυτό. Εντάξει. Άρα η αιτία γιατί δυσκολεύεται η λαϊκή οικογένεια είναι γιατί η μισθή είναι χαμηλή. Είναι και... Δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν είναι καινούργιο αυτό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο πιεστικό. Είναι πολύ πιο όταν γιατί εγώ ας πούμε διαβάζω και βιβλία που είναι στη δεκαετία του 50, του 60. Πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα με τη φτώχεια στην Ελλάδα και με πολλές λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Βεβαίως. Ζούσαν σε μια αυλή 10 οικογένειες. Αλλά όμως όταν προχωράει η επιστήμη και η τεχνολογία. Προφανώς. Και όταν βλέπεις μεγάλους ομίλους να συγκεντρώνουν τόσο πλούτο στα χέρια τους. Ναι. Βέβαια δημιουργείται αυτό και η μεγαλύτερη φτώχεια. Ναι. Εδώ οι συνεντεύξεις που δίνει και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και η Λαγκάρτ τι λένε? Ότι δεν έχουμε έλλειψη κεφαλαίων. Το αντίθετο, υπάρχει συσσόρευση κεφαλαίων. Θέλουν να ξανεπενδυθούν και να κερδίσουν. Mm. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Η κατανάλωση δεν φέρνει ανάπτυξη γιατί μειώνεται η κατανάλωση. Ναι. Για να πάω και στο κύριο. Άρα το πρόβλημα του καπιταλιστικού συστήματος είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Η συσσόρευση κεφαλαίων και γι' αυτό ρίχνουν χρήματα στους πολέμους γιατί μέσα από εκεί υπάρχει ένας... Όταν συσσόρευτεί πάρα πολύ κεφάλαιο έχουμε υπεριαλισμό. Έχουμε τους πολέμους για να είναι δώσει διέξοδο αρχή. Στο σύστημά τους. Αλλά
εδώ έχει γενοκτονίε λαών. Λίστε. Αυτά διαβάζατε. Και τώρα. Ναι, αυτή είναι η βαρβαρότητα όμως του συστήματος. Αυτή είναι η βαρβαρότητά του. Και γι' αυτό κανείς πρέπει να βάζει μπροστά όχι μόνο. Ωραία. Τα θέλω να πάω και στον κύριο Βλαβίνα. Γιατί η μείωση κατά μία μονάδα της εργοδοτικής εισφοράς σημαίνει 440 εκατομμύρια λιγότερα. Συν πέρσι μείωσε κατά τρεις μονάδες, άλλα 850. Άρα 1,3 δις. Μια στική κοινωνία. Ένα λεπτό λιγότερα στα ταμεία. Αυτό είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά και μετά θα έρχονται και θα σου λένε μαύρη τρύπα, μαύρη σημαντικό. Άρα μείωση συντάξεων. Αυτό επικαλούνται. Πάμε στην κυρία Κορώνες. Σήμερα αν δεν απατώμε, στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο που εισήγαγε ο κύριος Βορύδης για τις προσλήψεις. Το ΑΣΕΠ. Στον ΑΣΕΠ. Επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων από το ΑΣΕΠ. Και διάβασα λίγο πριν έλθω. Ο Βορύδης τα ελέγχει αυτά για αυτό το. Κάπως γρήγορα, όχι επιπόλαια, την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Και μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι τάσεται εναντίον του νομοσχεδίου και δεν μπόρεσα να καταλάβω τη λογική. Ίσως πρέπει να το ξαναδιαβάσω γιατί τώρα που ερχόμουν. Γιατί, αφού λείπουν από τον κρατικό μηχανισμό. Από κόσμος. Και συλλείπει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό θα διευκολύνει. Και μιλάνε όλοι για προσλήψεις. Σωτά, και από τους ΣΟΤΑ. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο σύντροφος ο Κουτσούμπας, δεν μίλησε για το τεχνικό κομμάτι, αλλά για τα κριτήρια και τον προσανατολισμό των προσλήψεων. Εκεί είναι η κριτική μας. Δηλαδή. Και όχι τα τεχνικά. Δηλαδή, χρειάζεται στελέχωση όλων των νοσοκομείων. Προφανώς. Άρα, δεν θέλει να υπάρχει κριτήρια τι χρειαζόμαστε σε ειδικότητες και ο προσανατολισμός να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Ωραία. Άρα, δεν μπαίνουμε στο τεχνικό στη στόχο προσωλησία, αλλά στο κύριο. Και μάλιστα έφερε και πολλά παραδείγματα από το κομμάτι των νοσοκομείων και του κέντρου υγείας. Και το λέω γιατί με την ευκαιρία εμείς, βεβαίως ο στόχος μας είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για να ανακουφίζεται ο κόσμος. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταθέσαμε μια τροπολογία που ζητάμε την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Ναι. Γιατί δηλαδή, αφού υποστηρίζουν όλα τα κόμματα ότι τελειώσαν τα μνημόνια, ή καταθέτουμε πολλές ερωτήσεις και αναφορές για τη στελέχωση των κέντρων υγείας που είναι η πρωτοβάθμια, γιατί διαλύεται στην κυριολεκτία. Όντως, επαρκή απάντηση γιατί αυτός που σας ρώτησε ο Γιάννης Τριάντης, επαρκή απάντηση δεν δώσατε. Όχι, όχι. Είπα ότι ήταν στο τεχνικό. Όχι, ήταν στο τεχνικό και βάλαμε κριτήρια και προσανατολισμό. Αυτό ήταν το κυριότερο. Και επίσης, να πω κάτι. Ένα λεπτό, λίγο θα ολοκληρώσω. Εμείς λέμε ότι όλα τα κόμματα έχουν κοινή στρατηγική. Μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά στη στρατηγική έχουν ενιαία γραμμή, γιατί είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, στην υγεία, μας είπε ο κύριος Γκλαβίνας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να την υλοποιήσετε, ξέρετε γιατί. Γιατί οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση, όχι, είναι η μείωση των δαπανών στον τομέα της υγείας, η μείωση των δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό. Για να υπάρχουν τα πλεονάσματα. Και αυτό υλοποιεί η κυβέρνηση μέσα από το νέο ΕΣΥ. Δηλαδή, έχει καταργήσει ουσιαστικά στα περισσότερα κέντρα υγείας τις αιματολογικές με τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Βασικό κομμάτι. Ή δεν υπάρχουν παιδίατροι, ή δεν υπάρχει μια σειρά ειδικότητες. Το λέω. Και την ίδια στιγμή και χτες. Ναι, τελειώνω. Μπορεί να πήρε μέρος στην εκδήλωση γιατί ο Υπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και ο κύριος Θοδωρικάκος, βεβαίως η κυβέρνηση συνολικά, τι ανακοίνωση. Εκατομμύρια για όλους τους επιχειρηματίες. Ευχαριστώ. 300 εκατομμύρια.
δύο για το τουριστικό κεφάλαιο. Τρία δις για τους εργάζοντες επενδύσεις. Για να υπάρξουν εγώ. Ο κόσμος σε απεργία και οργανώνεται για τις 20 μέρες.